Καλημέρα και καλησπέρα YouTubers. Αναλόγω τώρα το, το βλέπετε. Μάλλον δεν θα είναι και πολύ καλή μέρα για εσά που είστε crypto holders όπω εγώ, γιατί σήμερα θα είδατε κάτι τραγικό. Όπω τα βλέπετε εδώ πέρα, τα περισσότερα νομίσματα έχουν πέσει από 20% μέχρι 30% τα σοβαρά νομίσματα στα πρώτα 50. Λοιπόν, ε, βλέπετε το Bitcoin έχει πάει 36.000 δολάρια πάτος 8-9% το Ethereum 2,5 και αυτό πάτος Tether είναι σταθερά εντάξει έμεινε ίδιο BNB, Binance έπεσε 15% ανοίγει ένα chart 7 ημερών όποιο θέλεις ας πούμε θα βάλω τα πιο απίστευτα ας πούμε δείτε εδώ Κάποιο σήμερα μπορούσε να αγοράσει τη βήθηση εντελώ που είχε πάει 93 λεπτά του δολαρίου το ένα άντα και τώρα θα ήταν 7 λεπτά πλουσιότερο, 7% πλουσιότερο έτσι, έτσι ακριβώ. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί πέφτουν οι τιμέ. Πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτό πρώτα. Οι τιμέ, παιδιά, πέφτουν για δύο λόγου κυρίω. Πρώτα απ' όλα, η Ρωσία του μπαν κρύπτο. Δηλαδή, η Ρωσία αποφάσισε ότι προτείνει να απογορευτούν οι συναλλαγέ κρυπτονομισμάτων και να θεωρηθούν παράνομες η Ρωσία δεν είναι ένα και δύο άτομα, είναι υπερδύναμη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον υπάρχει ο πόλεμος Καζακστάν και είναι Ρωσία εναντίον Καζακστάν, οπότε καταλαβαίνετε τι παίζει και εδώ. Προφανώς τώρα είναι μια αγορά η οποία ήταν πολύ καιρό, πιστεύω κοντά στους 18 μήνες ήμασταν σε ένα bull run, δηλαδή ασχολιόταν ο καθένας με το κρυπτονόμισμα, οπότε πάρα πολλές αγοροπολισίες γινόταν, οπότε παραφούσκουν η τιμή γιατί δημιουργόταν μια τρελή ζήτηση και μια τρελή αγορά, έτσι. Μέχρι και ο κάθε τελευταίο, δηλαδή όπως εγώ ας πούμε, έβαζε ένα 20 ευρώ για να αγοράσει κάτι, ρε παιδί, με ένα κρυπτο, έτσι, για να δει τη φάση του. Ε, τι σημαίνει αυτό τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να ξανανεύει το νόμισμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μάλλον οδεύουμε προς ένα bear market, δηλαδή ένα market που δεν έχει δύναμη, που δεν έχει δυναμικά εύρη, κάτι σταθερό. Είναι καθαρά θέμα πίστης πλέον, δηλαδή κάποιος που πιστεύει στο bitcoin δεν θα το πουλήσει ούτε σε 100 χρόνια. Okay. Απλά το κρατάει γιατί είναι καλύτερο από το να τα έχει τα λεφτά στην τράπεζα θεωρεί. Ε... Ακριβώ με, με αυτή τη λογική, όσοι φοβούνται πάρα πολύ για τα λεφτά του ότι τα έχασαν, ή, ο αν έχασα 20% τη περιουσία, με έβαλε 100 ευρώ μέσα, 1000 ευρώ μέσα, πρέπει να βγάλω τα 800, τώρα προτού γίνουν 300, αυτό ακριβώ θα γίνει. Θα χάσετε τα λεφτά σα εσεί που φοβάστε πάρα πολύ που έπεσε η τιμή. Και όπω λογικό είναι, το bull market κάποια στιγμή πρέπει να γίνει bear market. Η αγορά κάποια στιγμή έπρεπε να πέσει, να γίνει αυτό το crash, αυτέ οι τραγικέ αλλαγέ, α πούμε, 32% στο θέτα, στο ilium, 24% όλα αυτά έπρεπε να γίνουν κάποια στιγμή και θα εξακολουθήσουν να γίνουν. Τώρα είμαστε σε μια φάση ανάκαμψη, αλλά θα πέσει κι άλλο. Γιατί σιγά σιγά άρχισαν να παρτάρουν τα μεγάλα πορτοφόλια, οι wallets, οι pallets, οι sharks, οι καρχαρίε, δηλαδή πολλέ ορολογίε ξέρω για όποιου γνωρίζουν κρύπτο, λίγο πολύ ξέρουν αυτέ τι λέξει. Εγώ θα σα το πω πιο λιανά. Ένα δισεκατομμυρίουχο που ασχολείται με κρυπτοκόν μπορεί να οδηγήσει στην αγορά. Καλή ώρα, α πούμε, ο Elon Musk γράφει αγοράστε Dogecoin, Dogecoin, και το Dogecoin μπορεί να δει και αλλαγή 10% για ένα tweet που έκανε ο Elon Musk, ο πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Ε, Πάμε να δούμε και το Dogecoin τι κάνει, γιατί κάποια νομίσματα, όπως το Dogecoin, το Shiba Inu, νομίσματα τα λέω εγώ, γιατί από τρολ δημιουργήθηκαν από memes, δηλαδή για την πλάκα τους τα έφτιαξαν, δεν έχουν νόημα ζωής. Απλά κάποιο μια μέρα αυτά τα έδινε δώρα, ας πούμε, στο ε, Reddit, σε φάση δώσε δωράκι στον φίλο σου κάποια Dogecoin, έτσι, για την πλάκα, επειδή έγραψε ένα καλό άρθρο, λέει θα σου δώσω 100. Και οπότε Έπεσε και αυτό πάρα πολύ. Βλέπετε, είχε 15 λεπτά. Τώρα έχει 12 λεπτά. Αντε, παίζει 12,5-13. Είναι μια καλή περίοδο για να αγοράσετε, άμα πιστεύετε ότι θα ξαναπιάσει bull market. Αλλά είναι μια πάρα πολύ κακή περίοδο για αυτού που κρατούσαν χρόνια τα νομίσματα. Γιατί σήμερα βλέπει μείον 30% 100 σε όλο το πορτοφόλι σου, περίπου, μέσο όρο. Α πούμε, δείτε εδώ πέρα. Φλαξ έπεσε 33%, Θέτα 32%, τον Γκάλα 30%. Άρα είναι μια καλή περιοχή για να ξαναγοράσω. Εγώ από τον Γκάλα, παιδιά, έγινα πλούσιο σχετικά. Είχα βάλει 65 ευρώ, έγιναν 400, έγιναν 280, έγιναν 480. Ναι, γενικά έχει καμπανεβάσματα, αλλά βγήκα κερδισμένο γιατί αυτά τα 65 ευρώ τα έκανα 220 και τα έβγαλα γιατί βαρέθηκα να περιμένω τη σταθερότητα. Γιατί ήταν σχετικά σταθερό νόμισμα και ανέβαινε κάθε σου κού σε μένα, στην περίπτωσή μου βλέπετε εδώ πέρα Sundays, Saturday, Sunday, κάθε φορά ήταν πλούσιο συγκριτικά με τις άλλες μέρες. Και τώρα, boom, άρεσε να πέφτει και να ανακάμπτει, που είναι λογικό γιατί αυτοί οι φοβητσιάριδες τα πουλάνε πολύ γρήγορα τα νομίσματα και βλέπουν την μείωση και νομίζουν ότι χάνουν λεφτά, ενώ είτε είσαι σήμερα στις 12.40 με 500 γκάλα, είτε είσαι αύριο στις 1 το πρωί με 12.40, με 40 γκάλα, ξέρω εγώ, με 500 γκάλα, sorry, έχει πάντα 500 αγκάλα στο πορτοφόλι σου. Δεν στα κλέβει κανεί. Απλά βλέπουν αυτό το κόκκινο και του πιάνει ψυχολογικό πόλεμο. Σε φάση, θα χάνω τα μισά λεφτά μου. Όχι, δεν χάνει τίποτα. Όταν κάνει συναλλαγή θα χάσει 50%. Άμα τα κρατήσει, μπορεί μεθαύριο αυτό να κάνει ένα boom και να πάει επί 10. Αλλά αυτό είναι bear market. Πλέον αρχίσαν να σταθεροποιούνται οι τιμέ. Στο bull market θα γίνει το boom η εκτόξευση. Βέβαια έχει και έναν Έλληνα. Πώ το λένε, που ασχολείται με κρύπτο, νομίζω κρύπτο κάπιταλ, θα καλά. Που πριν λίγε μέρε δεν είδα το βίντεο του όλο, να σα πω την αλήθεια, έλεγε ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν οι ταύροι. Που είναι ακριβώ αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ πιστεύω ότι τώρα αρχίζει και ψοφάει η ταυρίλα, να το πω έτσι, και ξεκινάει η αρκουδίλα. Δηλαδή, αυτοί που κοιμούν τα αγκαλίτσα με τα νομισματάκια, οι αρκουδίτσε, που έχουν λίγα και τα έχουν σταθερά και πιστεύουν όντω βαθιά στο νόμισμα. Τι πάει να πει αυτό τώρα. Εσεί, ποια είναι η άποψή σα, Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι κάποια, όχι όλα, κάποια νομίσματα που έχουν δικτύωση από πίσω και έχουν ανάπτυξη, που προφανώ νούμερο 1 είναι το Bitcoin και νούμερο 2 το Ethereum, θα εξακολουθούν να είναι κερδοφόρα και πάντα θα είναι κερδοφόρα. Απλά πρέπει να μάθει να χωρίζει την αγορά σε τεμάχια. Να πει τώρα είναι καλή περίοδο για να αγοράσω. Α πούμε, όταν έπεσε εδώ, λε, ένα είπε ότι α, έπεσε 10% σε σχέση με χθε, οπότε θα αγοράσω και 3% να ανέβει στα 100 ευρώ, 3 ευρώ θα βγάλω. Κάποιο που αγόρασε μια εβδομάδα πιο πριν λέει: Όχι, θα περιμένω. Περίμενε, περίμενε, έβλεπε ότι βαρέθηκε να περιμένει, το πούλησε. Κάποιο άλλο που το κράτησε ένα μήνα, αυτή τη στιγμή λέει: Όχι, κάνω 60% α πούμε από τα γκάλα. Είχε 24 λεπτά, τώρα έχει 12 λεπτά. Το θέμα δεν είναι την νοοτροπία θα ακολουθήσει. Το θέμα είναι ότι Κάν το να μετράει για σένα. Κάν το να μετράει θετικά για σένα. Π.χ. τώρα είναι μια πολύ καλή περίοδο για να αγοράσει γκάλα που έχει 17 λεπτά. Και βλέπει τα στα δευτερόλεπτα που μιλάμε. Γιατί πολύ απλά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει. Οπότε μέχρι αύριο, Κυριακή, θα ανεβεί λίγο πάλι. Έτσι γίνεται με τον γκάλα. Δεν ξέρω, είναι και μια μονάδα που είναι για παιχνίδια. Δηλαδή, ξοδεύει αντί για λεφτά, α πούμε, ξοδεύει γκάλα για να παίζει. Να το πω έτσι σαν καζίνο αμερικάνικο. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αφήστε μου οποιαδήποτε σχόλιο θέλετε κάτω, απορία κτλ. Εντάξει, δεν τα γνωρίζω όλα, αλλά σε ό,τι γνωρίζω θα ήθελα να πάρω μια θέση, να πω την άποψή μου. Και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή αν θέλετε και άλλε ενημερώσει και βιντεάκια από μένα, είτε για γκάλα είτε για παιχνίδια. Τώρα σκοπεύω να κάνω κάποια podcast με κάποιου φίλου μου να μιλάμε για διάφορα θέματα, για γυμναστική, για ανδρική περιπτώση, για ομορφιά, Σε φάση, ξέρω εγώ, μένω style, αλλά με φίλου μου και σκέφτομαι να ξεκινήσω και μια σειρά με παιχνίδια, παλιά παιχνίδια, ρέτρο παιχνίδια, οπότε θα τα πούμε εκεί.